Διοριστής Γενικός της Αγγελέας άνοιξε λάθος το αυτή είναι ασκός αλλά άνοιξε ασκούς χαρά συμμετείχεις εγώ δεν σε άνοιξα για ήρθα να σκλήσω εσύ έβαλες ανέμους μέσα πραγματικά. Κυρίες και κύριοι και αγαπητά τεκνάωα, είμαι ο Ανθούλης Νικολάου και σας καλωσορίζω σε άλλη μια εκπομπούλα του Πατάτα News Center. Μαζί μου όπως πάντα παρουσιάζει τις ειδησούλες με απόλυτο σεβασμό στην νεοελληνική γλωσσούλα η αγαπημένη μου συμπαρουσίαζα την Ελληνούδα Καρά. Με τις πραγματικές ειδήσεις του Πατάτα TV. Καλωσορίζετε κυρίες και κύριοι στο Πατατιστάν. Την εκπομπούλα όπου σερβίρουμε το κυπριακό παραδοσιακό φαγητό που είναι οι πατάτες αντινεκτές οι οποίες σερβίρονται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 9:50 με εντολές πλέον του Γιώργου Τσαλακού από το ΡΙΚ 1. Σήμερα όμως, εκτός από πατατούλες αντινεκτές, θα σερβίρουμε και άλλα διάφορα ζαυζαβατικά τα οποία καλλιεργούνται στη χώρα μας. Ντανιελούδα μου, θέλω να μας πεις με τα απόλυτα λαξευτά σου, τορνευτά σου μπούτια και το IQ score των κρομιδάκιν που διαθέτεις την πρώτη είδηση βόμβα την οποία έχουμε. Ρίξε γιορκάτζι, δώσε πόνο. Ευχαριστούμε τον κύριο Ναθούλη με το IQ καρότου. Και ναι, το θέμα της παύσης κυρίας Γιορκάτζι μονοπολεί την επικαιρότητα. Το ερώτημα είναι ένα και μοναδικό. Θα κληθεί να το απαντήσει το ανώτατο δικαστήριο μετά από το σχετικό ερώτημα που θα καταθέσει ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης. Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ή όχι την κυρία Γιορκάτζι στην άσκηση των καθηκόντων της ως διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας? Όταν λες, ας πούμε, σύγκρουση συμφερόντων, Ντανιελούδα μου, τι εννοείς? Εξήγα μας για να καταλάβουμε και εμείς και οι τηλεθεατές που παρακολουθούν από τους δέχτες τους. Δηλαδή, διεκδικεί η Γιορκάτζι να πάρει πίσω τα ριάλια που θεωρεί ότι έπιασαν ο Βγενόπουλος. Γίνεται δικηγόρος του Βγενόπουλου να είναι ο άντρας της ή κόρη της? Βεβαίως και όχι. Γι' αυτόν και άλλωστε ο κύριος Ανδρέας Γιορκάτζης, καλή ώρα του, εντάξει, έβγαινε αν και άρρωστος σε όλα τα κανάλια και φρόντισε να πει ότι έχει παραιτηθεί και ο ίδιος και η κόρη του από την υπεράσπιση του κύριου Βγενόπουλου. Οπότε πού είναι η σύγκρουση συμφερόντων? Ναι, αλλά σημασία έχει πότε παρετήσει. Όταν σου τα φωνάζουμε στους δρόμους. Μπέρδεμα, μάνα μου, μπέρδεμα μεγάλο. Αλλά και η κυρία Γιορκάτζου, ας πούμε, ενυπόγραψε δυο συμβόλαια. Στο πρώτον είχε πρόβλημα με την κόρη της και βάλαν την να υπογράψει δεύτερο μετά που το είδε ο Γενικός Εισαγγελέας. Στο πρώτον, ας πούμε, το συμβόλαιο ο άντρας της ένιχε πρόβλημα και στο δεύτερον είχε σύγκρουση. Πέ μας, κύριε Κληρίδη, να δούμε. Εξήγαμε και μας τους φτανούς για να καταλάβω. Εν καταλάβω, μπερδεύτηκα πάρα πολλά. Τι έχω κόρη, Παναγία μου. Και να σου πω και κάτι, κανένας δεν καταλάβει, ούτε θα καταλάβει. Θέλω να σας πω ότι θα συνεχίσω ως διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας να εκτελώ τα καθήκοντα μου απροσωπόληπτα και αντικειμενικά. Πώς αντιμετωπίζετε όλη αυτή τη στάση εναντίον σας και την πολεμική που ζητούν με ομοφροντία? Πώς την αντιμετωπίζω? Απαντάτε. Έχει πολλούς που θεωρούν ότι επειδή υπάρχει μια ομοφροντία στην χώρα, υπάρχουν νόμοι τους οποίους πρέπει να σεβόμαστε. Αγαπητέ μου, δεν είμαι καθόλου καλά. Έκαψε με και καούρτισε με του τη Γιορκάτζη. Είπα τη το 100 φορές, 100 φορές και τίποτε. Ρε. Δεν κρατά καθόλου τις δεσμεύσεις της. Έκου δεν κρατά τις δεσμεύσεις της.
Μα πού εξαναγούστηκε αυτόν το πράγμα, αγαπητέ Νίκο? Ξυπνάτε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει η τραπεζική σιεροκουτά να τα καταγγελθεί εις πάσαν κατεύθυνση και πόλασε να όλα. Να εξοβελιστεί στο πύρτο εξώτερο, να αντιλαμβάνεστε το ξατρώτε από τούν την τροφή των πουλερικών όλα. Πρόεδρε, συμφωνώ να παραιτηθεί. Αλλά πριν κάνουμε οτιδήποτε, πρέπει πρώτα να ρωτήσουμε την Μέρκελ. Έχει 30 χρόνια που είμαι μέσα στις τράπεζες. Και λέω σας ότι Γιορκάτζη στην κεντρική είναι κολάστηκε, αμάρτησε, τετέλεστε, χάτε. Θεός μακαρίσει την καριέρα της, αμήν. Το ακέλα αριστερά νέες δυνάμεις απαιτεί, όπως η Κρίσταλ Γιορκάτζη, φύγει άμεσα. Κρίσταλ, go, go, αλέου. Αυτόν επιβάλλει άλλωστε και το συμφέρον του λαού που εμπάζει με... Του πράσινου λαού που εμπάζει με ρηπτώσει. Εάν ήταν επί προεδρίας μου Γιορκάτζη, ρε παιδιά, πάλι εγώ θα την έτρωα. Αγάπης μου, εγώ πιστεύω ότι για να μπορέσουμε να πακετάρουμε τούτη τη Γιορκάτζη θέλω την έμπραχτη στήριξη σας, ρε, διότι διαφορετικά και φεύγει με έναν κολλάι, ρε. Λοιπόν, αγαπητοί μου, όλοι στον αγώνα για την απελευθέρωση της κεντρικής τράπεζας από τα βαμμένα νύχια αυτής της καραγάξας, όλα, ξυπνάτε όλα, μα... Πρόεδρε, πώς να σε βοηθήσουμε? Ένας τρόπος υπάρχει, ρε αγαπητέ μου, για να φύγουν την καρέκλα του τη Γιορκάτζη. Εγώ προτείνω, αγαπητοί μου, ανεπιφύλακτα, όπως της έβρουμε έναν πολύ όμορφο παιδί και την παντρέψουμε. Εγώ νομίζω χρειάζεται κάτι πιο σίγουρο. Παμπονιρώτατε, το δισκούι. Ό,τι προερίστε μόνο. Έχουν εκεί πάνω στην κεντρική την νοοτροπία ότι όποιος τους κάνει προσφυγή στο δικαστήριο είναι εχθρός. Και το έζησα αυτό. Αναπογύρισα σχεδόν τραπέζι μια ημέρα. Λέγουν ότι είμαι ψύχρεμος. Δεν είμαι πάντοτε ψύχρεμος. Κάποτε χτυπώ. Είναι και το θέμα ότι... Πρέπει να το νου μας, νομίζω. Έχουμε μαζί μας τον ειδήμονα της νομικής και προφέσορα του συντάγματος, κύριο Αλέκο, Αλέκο Μαρκίδη. Κύριε Μαρκίδη, είπαμε το άτε και συγκάψαμε, αγαπητή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης ζήτησε από την κυρία Γιορκάτζη να παραιτηθεί. Και σε ποιος δεν της ζήτησε? Μα ποια είναι η ερώτησή σας, αγαπητή μου κυρία Δυνδεμόν? Η κυρία Γιορκάτζη όμως δεν παραιτείται. Εμπελεί να παραιτήσει, πιάνει τα μαντοσέφαρα, ξέρεις πότε πιάνει? Τι μπορεί να κάνει ο πρόεδρος σε αυτή την περίπτωση? Απολύτως τίποτε, αγαπητή μου κυρία Δυνδεμόν. Σύμφωνα με τον νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1976 περί διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, εδάφιον 34, πάπυρος 6, κάθετος Βασίλεια και Αυτοκρατορίες, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου θεωρείται ισότιμος με τον βασιλιά της Αγγλίας, με Ρωμαίων Αυτοκράτορα, με Τσάρων της Ρωσίας, με Λουδοβίκων της Γαλλίας και με Αιγύπτιο Φαραώ. Ξεκάθαρον, αγαπητοί μου! Δηλαδή ο πρόεδρος και κουτούμπες να κάνει η κυρία Γιορκάτζη έμεινε μας αγκονή. Μα δεν καταλάβεις, αγαπητοί μου, τι εννοώ? Μα αφού ο πρόεδρος δήλωσε ότι θα την πάει στο ανώτατο δικαστήριο. Και στο ανώτατο Σόβιεν να την πάρει και στον Άριον Πάγο να την πάρει, ο πρόεδρος δεν έχει υπόθεση. Μπορεί ο Νίκαρος να αποδείξει εύκολα σύγκρουση συμφερόντων. Ποιος ετούμπαρε ποιο, ποιος οδήγαν, ποιος επέρασε με κότσινο και ποιον ετσιλίσαν. I rest my case, όλα. Μα μποηρίζεται οι τσιλαρκές. Διότι πάμε να σπάσουμε ρεκόρ στις παραιτήσεις διοικητών επί μίας προεδρίας. Είναι και το θέμα ότι... Πρέπει να φέρουμε το νου μας, νομίζω. Από αυτόν που λέει από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανένα. Εγώ το είπα επανειλημμένα και το επαναλαμβάνω. Ρε αγαπούλες, ο Κυλιάρης μετά από 15 μέρες άγρυπνος και προσευχόμενος στην Πανάγαθο αποφάσισε να μιλήσει για την Κεντρική Τράπεζα. Πέτα Ραντάνη. Είπε ότι άκουσε την κυρία Γιορκάτζη να λέει ότι ο ρίκος ερωτοκρίτου άλλος Σπάιντερμαν εδωροδοκήθηκε από το δικηγορικό γραφείο. Μα για ποιο λόγο, άραγε σου για να γλιτώσει κανένα από τη φυλακή? Όχι, για να κερδίσει μια υπόθεση του πίσω στο δικαστήριο, να ακούτσε εσύ. Κέρδισε την? Όχι, έχασε την. Από ποιον την έχασε? Από το δικηγορικό γραφείο που κατηγορείται ότι πήγε να τον δωροδοκίσει. Δανιελούδα μου, πε μου, μάσο εσένα με πελάνει. Μα εγώ, ρώτα τον κύριο Κυλιάρη. Ευκήκε και έπεντα στη βουλή, και μάλιστα διέταξε και έρευνα.
Α, τώρα κατάλαβα γιατί φωνάζει η Χαραλαμπίδου. Έχεις ζήκιο, ρε Ειρήνη και σου, έχεις ζήκιο. Επελά να μας τέλεια τα μέσα, δά. Ουφου. Κανένας δεν δικαιούται να παίζει με την νοημοσύνη των πολιτών και να... να μην γράφει. Όχι, να μου κάνουν τόσο τσεραντά. Okay. And now, live from London, the BBC World News. Ladies and gentlemen, good evening. I'm Bob Rhodes with the very last news from Cyprus to BBC. In a meeting invited President Anastasiadis this morning and the record on side of the central bank, Christia Koukouchi, they could get some tea. The President of Anastasiadis this morning asked for wood and Dr. Kerm, Mr. Koukouchi, and they walked the tea over his body. If I could have wanted to care about the side preserving them, the referee, really calling the sixth bomb in the car of the referee, involving killing the effect hitting the referees in the calling cans, even Colonel Cyprus. Now the clergy, terrible years from the take of the Qatar in Cyprus, the president of democracy, obviously then no idea what did the Qatar. I also fought a prisoner of Deco Nicolas Populos. As for the president, they don't ask his sympathies. Ladies and gentlemen, I'm Bob Rhodes, and that was the very last news from Cyprus to BBC. Όχι, για ποιο το level του ήχου. Ναι, ενδιαφέρουσα. Ξεκινώ. Άντε και να μου κάνεις ναι. Το. Ναι. Ενδιαφέρουσα συνάντηση. Πρόεδρε μου, δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι κατσουφιασμένο. Πες το ρουλάκι σου να μου έχει. Τίποτε. Όχι, μην μου λάδεις εμέναν τίποτε. Το ρουλάκι σου δεν το ξεγελάς. Είναι μήπως επειδή έχασες το πρόεδρε, λυκή. Όχι. Απλά είδα τις δημοσκοπήσεις και αντιλήφθηκα ότι ο Λυλίκας είναι που πάνω μας. Που πάνω μας. Απαναία μου, πρόεδρε μου, καΐσι που πάθαμε. Θα πιω απόψε το φεγγάρι. Μα δεν αντιλαμβάνεσαι, ρούλα σου λιωτοπούλα, ότι επιάσαμε τον πάτονο, ότι πάμε διαβάθμιση, ότι κατουρούμαστε χίλιοι, ότι χιλαρίζουμαστε με δουλειά όλα. Διότι και εσύ, πρόεδρε μου, τόσο καιρό δεν τα ήβρες με τον Σισόπουλο. Ας στον πελά μας έκανουσαν τα λαούλα, έβαλες του και πινέζαν πάνω στην καρέκλα. Αλήθεια, έβαλες του. Ναι. Αλλά τελευταία στιγμή εύκαλε. Πρόεδρε μου, να σου πει κάτι το ρουλάκι σου. Θέλω να κάνεις κάτι πολλά τολμηρό. Τι εννοείς, ρουλίτσα μου, τολμηρό? Πρόεδρε μου, πρέπει να κάνεις το μεγάλο βήμα. Να δώσεις ένα φιλί του Σιζόπουλου να ενωθεί και το κόμμα. Να τον φιλήσουν οι μούλοι όλα που να τον φιλήσω. Μου φκένει όλα, δεν νιώθω τίποτε για το. Πρόεδρε μου, και εσύ. Ουλών ιδιοτροπίες είσαι. Δώσ' του πως είναι τα πεταχτούλικα, τα ξέρεις πως είναι που αρέσκουν και εμένα. Στο κάτω-κάτω αφού το μισόν να πάει στον αέρα. Όχι, ρουλίτσα μου, ανακατσώ πολλά τα πράγματα. Πρόεδρε μου, προσποιήθου, πρόεδρε μου, δώσ' του έτσι πως είναι τα ψεύτικα, τα ξέρεις πως το κουκούα να του βάλει. Με ψεύτικα με τίποτε όλα, έχει γενιά και έτσι πούμε και... Άντε, πρόεδρε μου, η ενότητα θέλει θυσίες. Παναγιά μου. Αλό. Πρόεδρε μου, έρχεται ο Σισόπουλος. Καλωσορίσατε, κύριε Σισόπουλε. Τα συγχαρητήρια μου, να μου επιτρέψετε να σας ασπαστώ. Σε ευχαριστώ, Γιαννάκη μου. Εδέκ, ενωμένη.
Ποτέ νικημένη. Κάτσε πρόεδρε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ και να είστε σίγουροι ότι θα επανενώσουμε το κόμμα και θα επαναδιεκδικήσουμε και μια θέση στον ήλιο. Παναγία μου, πρόεδρε μου, και εσύ αξιάζεσαι να βγάλεις τις πίνες που πατσίν την ευπλόημενη την καρέκλα. Ουψ! Για την κυβέρνηση και τον λαό της. Για την κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, για την κυβέρνηση και τον λαό της, κάπου κάναμε λάθος, ναι. Για την κυβέρνηση και τον λαό, η έξοδος από το μνημόνιο, αυτό που ο πρόεδρος διαβεβαιώνει ότι είναι ότι, αυτό που ο πρόεδρος διαβεβαιώνει είναι ότι... Ουφου, ένα σαλτάρο, ως τώρα στην Κύπρο η δεξή επέζαν το Έλληνες και αριστερή Κυπρέοι. Γι' αυτό οι δεξιές ομάδες έχουν ελληνικές σημαίες και οι αριστερές κυπριακές. Πίγκο, Ντανιελούδα μου, ύβρεστο! Τώρα φυσικά με την εκλογή Τσίπρα τα πράγματα κάπου θα αλλάξουν. Διάβασε να δούμε. Σύμφωνα με πληροφορίες του Πατάτα TV, ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδος Γιάννης Βαρουφάκης παραπονέθηκε στον άντρο Κυπριανού του ΑΚΕΛ για τη στάση του Κύπριου Υπουργού στο Οικονομικό, συγγνώμη, στο Eurogroup. Λογικό. Αφού η κυβέρνηση η δική μας είναι δεξιά, του Τσίπρα είναι αριστερή, κάπου το πράγμα θα του πάρει σκένταξη και τώρα οι ρόλοι λογικά θα αλλάξουν. Δηλαδή τώρα οι αποελίστες θα κρατούν κυπριακές σημαίες και οι ομονιάτες ελληνικές. Ίντα καιρούς εφτάσαμε. Θα νομίζω άρχιψε να γίνεται έναν ανέκδοτο. Ήρθαν τα πάνω και βρήκαν τα κάτω. Στάγετσο με παρούτσι. Επειδή μου ατάμπε κάτι ένα smartphone να αποσκοριστούμε, μα ένα κάντι κασένα κάτι να... Ανοίξε. Ποιος έκαμε το αποχητευτικό των φυλακών? Α, εγώ, Σάββας Βέγας, πως δήμαρχος Πάφου, έκαμε γιον της Πάφου, ξέρουμε το χιλιό με τον Βέιμπεν, τι να μου λέει. Ναι, ναι, ναι. Εστού πως είναι ο απόματος. Θέατρο να καταντήσει και το ποδόσφαιρο. Θέατρο του παραλόγου μάλιστα. Καλή σας μέρα! Εσείς τι πιστεύετε ότι θα γίνει με τις καταγγελίες που αναγγεί? Θα αλλάξει κάτι? Α, κατηγορείτε μεγάλα κεφάλια. Και αυτά. Είδες ποτέ κανένα να μπαίνει φυλακή? Τελευταία, ναι, ναι, ναι. Πού είναι τα κεφαλάκια μπαίνουν φυλακή? Τα κεφάλια. Α, όχι, δεν είδα. Είδες? Όχι. Είδες? Όχι. Έφυγες. Εσείς τι πιστεύετε? Ότι εγκούκλος θεός. Ο κύριος Κουτσοκούμνης. Α, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, μην το πλάσεις μας έτσι ώρα. Τώρα μιλούμε για τον Παναγίν, τον Θεό, τον τέλειον, τον Θεό. Πότε να γίνω ποδοσφαιριστής να με τιμωρήσει? Εσείς? Το κυπριακό ποδόσφαιρο είναι πολύ διεφθαρμένο. Και από τότε που έγιναν οι καταγγελίες του Παναγί, τα ανθρώπινα λάθη αμυνθήκαν περισσότερο από το μισό. Γιατί άραγε? Καλή σας μέρα, λοιπόν. Εσείς τι πιστεύετε? Κουμπάι, πώς θέλει να σου το πω, κουμπάι, ότι δεν ασχολούμαι ο φούτπον εγώ, κουμπάι. Μόνο με το άλλο ασχολούμαι, κουμπάι. By the way, στην Κυριακή αγώνα, στο Σταδοούνι, πολλά καλώς. Με δω ότι στο αφού μου ακούφει το γιο φούτπον το, ότι είναι σου κακά ψηλά. Να μου να με ρωτήσει, μα... Είστε δα με το άλλο, τι σε έτσι καταγγελίες Παναγίμιση. Μα τώρα στο μάλλον μιλά, κουμπάι, να ρωτήσεις έτσι πράγμα, ρε. Εστάσατε μου τον τσέρο που μας έκανα, κύριε, εν να χάσουμε το πρωτάθλημα. Εστάσε λέω με τον Άισον του Παλάνκο. Με σχέρεσε. Εμείς, έκομπα, εσύ είπα σου εγώ, έκομπε, με το σουξουρί, έκομπε. Από εσύ σου είπατε. Ναι, αλλά τώρα εσύ θα τις φας. Όχι, όχι, καταρχήν να πω ότι κατανοώ την αντίδραση των βουλευτών και των κομμάτων για αυτήν τη λίστα που κυκλοφόρησε. Εμείς είπαμε ότι αυτή η λίστα έγινε κακόπουλα.
Δεν βλέπουμε όμως τι είδους εκβιασμό μπορούσε να εφαρμόσει με αυτήν τη λίστα ο οποιοδήποτε πάνω στους βουλευτές. Ούτε χρειάζονται εκβιασμούς για να πάρουν λαθασμένες αποφάσεις οι βουλευτές. Δυστυχώς τις παίρνουν και χωρίς εκβιασμούς. Η ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου υπό τη μορφή Δικαστικού Συμβουλίου θα κρίνει το μέλλον της Χρυστάλλας Γιωρκάτζου ως επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας μετά την κίνηση των συνταγματικών διαδικασιών που ζήτησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο λόγος, η διαπίστωση της κυβέρνησης βάσει και έκθεσης του Γενικού Ελεκτή για σύγκρουση συμφέροντος και συνεπώς παραβίαση όρου του συμβολέου της διοικήτριας. Ακούτε πολλά απόψεις που είσαι ο κόσμος. Με έρευνα που έγινε, η πλειοψηφία των πολιτών κρίνει αρνητικά την εσωτερική διακυβέρνηση του Νίκο Αναστασιάδη. Τόσα έργα που έγινε, Κασίν, παράξενο, παράξενο. Η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών κρίνει αρνητικά την οικονομική πολιτική του Νίκο Αναστασιάδη. Μα έχει οικονομική πολιτική. Παρακάτω, παρακάτω, προχώρα να με συγχυστώ. Τα πολιτικά πρόσωπα παρουσιάζουν αρνητική εικόνα στην κοινωνία. Βασικά θέλουν να ουσδέρουν. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου παρουσιάζει τη θετικότερη εικόνα. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, αμή. Για πρώτη φορά ο Βεροφνεοφύτου ξεπέρασε σε αρνητική εικόνα των άντρων Κυπριανού. Εν και πες εν, ο Φούλης, ηρεμήστε, απλώς ανεβήκαν τα ποσοστά του άντρου. Μίλα λέω, είμαι ο Στέφιος Ζαχαρίου, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κοινήματος υπερών μερμάτων της ΣΚΟΝ. Ναι. Ένας μπορώ να μας το πεις όλα. Εννοώ, εντάξει, αν ξεχαρώ με τον ύμο τώρα, αλλά τώρα πέρα. Μετά από έρευνα του Πατάτα TV, απόψε αποκαλύπτουμε ποιο υπαρκτό πολιτικό πρόσωπο γράφει σενάρια για τις πατάτες αντινακτές. Και τότε ο Νίκαρος εντελώς χαμένος είπε: τότε μπαίνει στο γραφείο φοβισμένο στο φτιαγουρούδι και κλαίγοντας λέει στον Νίγαρο: Πρόεδρε, η οικονομία έπιασε πάτο. Πρόεδρε, η ενεργία αυξήθηκε. Η εκκλησία επάντησε. Και ο αρχιεπίσκοπος είναι μάλλον για όλες τις ημέρες μαζί σου φλάκ. Και άξυπα μπαίνει στο γραφείο φοβισμένη η καθαρίστρια η Χαρίκλια. Πρόεδρε, βοήθεια! Πρόεδρε, περικυκλώσαν το προεδρικό οι αγανακτισμένοι και θέλουν να σε δέρουν. Τι θα κάνουμε? Να πιούμε πολύ πολύ τσάιν, αγαπή μου. Τότε μπαίνει στο γραφείο σχεδόν κλαίγοντας ο Μητσής ο υπουργός ο Δημητριάδης. Πρόεδρε, πιάσε το πρωτάθλημα η Ομόνοια. Τούτον είναι, τούτον είναι. Η χώρα κατάρρευσε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Επάμε καθόλου καλά. Αγαπές μου, έχω την εντύπωση ότι κάποιος μεγάλος ηγέτης πρέπει να βρεθεί για να βγάλει την χώρα από την κρίση. Ποιος? Ποιος άραγε? Μα παιδιά, υπάρχει τέτοιος ηγέτης? Και τότε ανοίγει η πόρτα και σαν λαμπρός ήλιος μπαίνει μέσα. Κοντινό ρε παιδιά. Κοντινό. Δημήτρη μου, Δημήτρη μου, αγάπη μου, ήρθες μας την ώρα. You are not a bastard. Νίκαρε, δεσμεύομαι κάποια ανώτερη δύναμη με οδήγησε στα σκαλοπάτια του προεδρικού. Δημήτρη μου, αγάπη μου, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, μπορείς να αναλάβεις τη χώρα και να τη σώσεις από αυτήν την κρίση, please. Τότε ο Δημήτρης, εν πάση περιπτώσει, κοίταξε με τα πρασινογάλαζά του μάτια από εκεί που τους έφυγε ο Μαγάριος και θαραλέα είπε: Δεσμεύομαι, δεν έχω τέτοιες φιλοδοξίες, όμως... Οκ, συνάξε από το ζου, τα ουσκούθια σου, τσάτιας! Δημήτρη! 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 Μέρση μου! Πάρε λεφτά δείτε σκουπίτια έξω! Να τα βγάλω τώρα! I'm coming! Κάσα τσο!
διαβάσει το σύνταγμα που σου νεύκο που πάεις, πάμε για διαφημίσεις. Με ανταράξετε που γιάμε. I rest my case. Πατάτε σαν την αρκέζαλο σου. Ζητήσαμε από γυναίκες να δοκιμάσουν το Dove Invisible Dry σε 100 χρώματα. Η Μαρία διάλεξε το αγαπημένο της. Λατρεύω το κίτρινο. Είναι τόσο χαρούμενο χρώμα. Dove Invisible Dry. Το πρώτο αποσμητικό που αποδεδειγμένα δεν αφήνει λευκά σημάδια σε 100 χρώματα. Κανένα σημάδι. Dove Invisible Dry. Η απόλαυση γύρισε, γύρισε και όλοι λαχταράμε, όλοι βοηθάμε να πάρει τη θέση της στο περίπτερο της γειτονιάς. Άλτζιντα, μοιράσου τη χαρά του πρώτου παγωτού. Magnum. Κορνέτο. Καρντό. Αναζήτησε το ψυγείο Άλτζιντα στο περίπτερο της γειτονιάς σου. Καλημέρα κοντούλες, τι μου κάνετε? Πάλι πασχαλιά, πασχαλιά, πασχαλιά. Φρέσκα αυγά, έτοιμα για βάψιμο. Hey, γιαγιά, έφερες αυγά για βάψιμο? Μόνο αυγά έχεις αλεξία μου. Τι άλλο να φέρω, γιαγιά μου? Λαχεία για τη βάσκα, δεν έχεις αλεξία. Καλό ενέχει, με κέρδη πολλά. 60.000 ευρώ. Ξέρεις και πότε είναι η κλήρωση? 23 Απρίλη. Άντε, και σε καλή μεριά. Καλό Πάσχα. Ο Βαρουφάκης είναι πολύ πλούσιος. Τερέ, μα είναι πλούσιος. Καλό, ευκατάστατος. Μα γίνεται να είσαι πλούσιος και αριστερός. Εν ξέρεις την κουβέντα που λέει, καλύτερα πλούσιος και αριστερός παρά φτωχός και δεξιός. Καληνύχτα αγαπούλες, bye bye και φιλάκια πολλά και χαιρετίσματα στο ξάδερφό μου το Μιχαλάκη στη Γερμανία. Όπως η Κρίσταλ Γιορκάτζη αποδεσμευτεί εντελώς. Έχει ώρα που το παίρνετε πολύ. Εγώ λέω αγαπητοί μου να της έβρωμε κανέναν ωραίο παιδί να την παντρέψουμε. Καλή σας μέρα! Τι έχετε να πείτε για την ισοπαλία της ΑΕΛ? Κοίτα, ξεκαθαρίσαμε τις αγίες τάφα. Μιλάμε τις, να μην ξέρω, κύπελλο ρε τσες. Αν να πάτε, τι μας νοιάζει, αν να πάτε. Κυρίες και κύριοι, ήταν η καλή σας μέρα με τον Μιχάλη Μουστάχα, παρακαλώ. Πιστεύετε ότι θα γίνει με τις καταγγελίες Παναγή, θα αλλάξει κάτι? Νομίζω κατηγορείτε μεγάλα κεφάλια. Και μεν τον μίση να ρωτήσεις το ακόμα φοβητό, έτσι θα, γιατί ένοιξε τα μαλλιά μου μάζει σου κάνει. Το ποιος... Εθώσατε μου το τσέλο που μας εγκατάγγειλε να χάσουμε το πρωτάθλημα! Εντάξει ρε, συνάστε τη δικαιολόγια λέει. Τα βάσκα σου και εγώ. Εμένα! Απαναγία μου! Ήρθε δά το ακουτισμένο τσελωτά για τις καταγγελίες Παναής από εξώ ενεμίδε. Είναι αγελαθή, δεν ξέρω. Όπως εσείς του είπατε, αλλά τώρα εσύ θα τις φας. Εκουμπέρα μου, δώστε το έπαιο κοπηλιστά μου, τσουλιά του. Η ανεργία αυξήθηκε, η εκκλησιά λυπίστη. Μπορούμε να λέγεται λάβουμε, είναι να μπορούν να μας τα πούν πιο απλά. Τι γίνεται, θέλω ξόρισμα τις ζάμπες σου. Όχι. Είναι τέλος όχι, αφού γίνεται πάνω και τσανιάζω.